Εδώ βλέπουμε τα σταφύλια τα οποία καταστράφηκαν από τη βροχή και πάνε προς συνοποίηση. Ευτυχώς μετά από τη βροχή, μετά από 4 μέρες που δεν φυσούσε αέρας και έκανε τη μεγάλη ζημιά, μετά άρχισε αέρας και τουλάχιστον σταμάτησε εκεί και πάνε τα σταφύλια τουλάχιστον προς το εινοποιείο. Καταστραφήκαμε. Αυτό τονίζουν αμπελουργοί αντικρίζοντας την κάθε μείωση της παραγωγής τους, με το προϊόν να έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, με συνέπεια να μπαίνει φραγμός και σε σαφιδοποίηση. Στο Κυπαρίσι, η παραγωγή σταφίδας αναμένεται να αγγίξει τους 20 τόνους, όταν πέρυσι η παραγωγή άγγιζε τους 150 τόνους, ενώ αρκετοί παραγωγοί δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να κόψουν τα σάπια σταφύλια από τις κουρμούλες. Οι ποσότητες θα είναι πολύ χαμηλές, διότι ο κόσμος μετά την παραταμένη ανοβρία και τον καύσωνα του καλοκαιριού και στη συνέχεια ήρθανε να τριτώσει το κακό με αυτή τη βροχή τέλος Ιουλίου, δεν μπορεί να σταφιδοποιήσει διότι άρχισαν και σαπίζουνε, δεν κάνουν καλή ποιότητα σταφίδα και ο κόσμος θα οδηγεί προς την εινοποίηση και ορισμένοι τα αφήνουν και απάνω στα μπέλια διότι δεν αξίζει τον κόπο να τα κόψουν. Και πολλοί στρέφονται στην εινοποίηση. Ναι, μα δεν κάνουν τίποτα άλλο, αφού είναι σαπούνι, δηλαδή προσπαθούμε και μέσα ένα μπέλι που είχε μια παραγωγή 30 τόνους, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει 4-5 τόνους, να πούμε με 20 λεπτά που τα παίρνω το χάμε, να πληρώσουμε κάτι. Δεν γίνεται. Έχουμε καταστραφεί φέτος. 2.000 τόνους επιτραπέζου σταφύλι χάνει φέτος μόνο η περιοχή του Προφήτη Ηλία, με την οικονομική ζημιά να ανέρχεται στο 1.400.000 ευρώ. Καταστροφή. Τα σταφύλια πάνε στο εινοποιείο. Ο ΕΛΓΑ κάνει να παίρνουμε χρήματα από πέρυσι. Ακόμα λένε ότι έχουν λεφτά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και τώρα πώς, δύσκολος χειμώνας. Τι δύσκολος, μαύρος. Μαύρος. Χρήμα δεν έρχεται απ' έξω. Όλα εξαρτούνται από τις πολυεθνικές. Αποφασίζουν και διατάζομαι και λένε στον κάθε εξαγωγέα ότι εμείς θέμε αυτή την τιμή. Δεν θα υπάρχει σε 10 χρόνια παραγωγή και δεν θα υπάρχει ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδα, ούτε εινοποιείο, ούτε επιτραπέζια. Συνέπεια, η εινοποίηση να θεωρείται πλέον μονόδρομος για αρκετούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν καλύπτουν πλέον ούτε τα έξοδά τους, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για την χειρότερη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών. Εγώ κάνω από 17 χρόνια σταφύλια, δεν έχει ξαναγίνει να μην μπει συνεργείο με στα μπέλη μου να μου κόψει επιτραπέζιο. Το κράτος δεν έρχεται να βοηθήσει. Να φανταστείτε ότι οι χρωστάσεις των αμπελουργούς από πέρυσι αποζημιώσεις, τις οποίες από ό,τι μαθαίνω, αν δεν τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ, δεν θα πάρουν μέχρι τέλος του χρόνου και το 30% τα περισσινά. Στις 3 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η παραλαβή της σαφίδας στις εγκαταστάσεις της ΞΟΣ. Οι τιμές διαμορφώνονται στο 1,70 ευρώ για τον τύπο νούμερο 1, ενώ για το διάρρη η τιμή ανέρχεται στο 1,5 ευρώ το κιλό. Ο άσος δεν υπάρχει, διότι άσος εννοούμε να είναι μία-μία σταφίδα χρυσάφι. Αυτό είναι ο άσος. Δεν υπάρχει χρυσάφι. Δεν υπάρχει. Χρυσάφι δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρχε. Σε 4.500 τόνους που έβγανε το χωριό μου μια φορά, βγάνανε 100 τόνους άσο. Τώρα μηδέν. Τώρα είναι μηδέν.